Χθες. Ναι. Μου το παίξατε έξυπνη με τον στήλο. Αν και τελικά. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Αν και τελικά, ενώ τον φέρατε στο πλατό. Ναι. Απλά τον κοιτούσατε, δεν κάνατε τίποτα. Να ανέβα πάνω. Ναι, μα για σένα τον έφερε. Όχι, είχατε πει ότι θα ανέβετε εσείς. Με προκαλέσατε και είπαν το κάνετε, θα το κάνω. Ορίστε και δέστε τους τι μας ετοίμασαν. Τι έχω πάθει. Αστεία και μπορούμε. Ποια είναι η νέα γυμναστική για γυναίκες ανεξαρτήτως κιλών και ηλικίας? Όχι. Το pole dancing. Ανεξαρτήτως κιλών και ηλικίας. Φίλε, μόνο αυτό μπορώ να σου κάνω και τελείως το ζήτημα. Ανεξαρτήτως κιλών και ηλικίας. Ανεξαρτήτως κιλών και ηλικίας. Ανεξαρτήτως κιλών και ηλικίας. Αφιερωμένος στην Έλλη Κοκκίνου. Εάν νομίζεις ότι είναι. Δεν σας τσίνω, δεν σας πείτε. Να ανεβείς επάνω στο αυτό. Στο στήλο. Ναι, νομίζω ότι τέλος πάντων υπερβάλλεις λιγάκι. Θα το δούμε να σε λίγο. Να φέρεις εδώ ένα στήλο και να προσπαθήσουμε. Να προσπαθήσουμε live. Αν προσπαθήσετε εσείς, θα προσπαθήσω και εγώ με κοιλιά 8 μηνών. Ορίστε, το λέω δημόσια. Εντάξει. Συμφωνία. Στήσε εσύ το στήλο και. Παιδιά, με προκαλεί η Διδυμίνα. Αλλά η άλλη Διδυμίνα είναι εξίσου τρελή. Στήλο τη Δευτέρα. Καλό μήνα. Καλό μήνα, κυρία Λίτσα. Δεν νομίζω να μου είπες ψέματα ότι θα ανέβεις εδώ. Τι, εγώ με προκαλείτε το με το στήλο. Ναι. Όχι, συγγνώμη, στη συμφωνία της Παρασκευής ήταν ότι θα δοκιμάσετε πρώτη. Όχι, και αν το κάνετε εσείς, θα το κάνω κι εγώ. Εσύ είσαι η παρουσιάστρια. Πώς να ανέβω. Εγώ άντε να κάνω αυτό που είναι το πρώτο βήμα. Θα κάνουμε έτσι γύρω-γύρω. Ναι. Τελικά θα ήταν άκη, κάναμε, κυρία Λίτσα μου. Ωραία. Φιλιά σε όλη την παρέα, στα παιδιά του δέστε τους. Και τους ευχαριστούμε να πάρα πολύ. Να γελάσουμε λιγάκι, να ανέβουμε. Να ανέβουμε.